Οι καλημέρες λοιπόν συνεχίζονται, φίλες μου και φίλοι, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, πρώτο 91 και 5. Και κοντά μας σήμερα έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Κανταρζή, καθώς έτσι χαρά πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν σκέψεις να συσταθεί μια επιτροπή αισθητικής σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική των κτηρίων, εν πάση περιπτώσει και την αρμονία στις κοινότητες του νησιού μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νίκο. Καλημέρα, Σάντη. Καλημέρα στους ακροατές και χαίρομαι που ξεκινάμε μέσα από το ραδιόφωνο να ενημερώνουμε σιγά σιγά τους συμπολίτες μας. Mm-hmm. Τι πάει να προταθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι πάει να προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι βέβαια κάτι το οποίο εφαρμόζεται εδώ και λίγο διάστημα στη Μύκονο, να πούμε στους φίλους ακροατές, και αλλού είναι νόμος, έτσι. Κοιτάξτε, θα σας πω, η Μύκονος, όπως και η Σαντορίνη, όπως και η Πάτμος, και εν μέρη Κέρκυρα, είναι νησιά τα οποία είχαν την τύχη και την εύνοια, αν θέλετε, του ελληνικού κράτους να έχουν μια νομοθεσία που διέπει τους, τα παραδοσιακά τους κομμάτια. Και βέβαια είχαν και κατοίκους οι οποίοι νωρίς κατανόησαν ότι αυτό που πουλάμε δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, ή αυτό που πουλάγαμε παλιά μπορεί να είναι ήλιος και θάλασσα, αλλά στη συνέχεια κατανόησαν ότι αυτό που θα παραμείνει θα είναι το περιβάλλον, ο αστικός εξοπλισμός και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Η ποιότητα του ανθρώπου και η παροχή υπηρεσιών. Έτσι ξεκίνησε ο τουρισμός στην Ελλάδα, ξεκίνησε από από τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν την έννοια της φιλοξενίας μέσα τους και ξεκίνησε για το ότι ήταν μια χώρα με παραδοσιακά σύνολα, με τα νησιά μας και βέβαια με τις κλιματολογικές συνθήκες. Τώρα όμως φτάσαμε σε ένα σημείο, υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και σε καμία περίπτωση το νησί, αν δεν το προσέξουμε και αν δεν αναδείξουμε κάποια θετικά μας πλεονεκτήματα που έχουμε απέναντι των άλλων, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει σε αυτό που ήταν πριν από μερικά χρόνια, που ήταν ένα νησί πραγματικά που ευημερούσαν οι κάτοικοι του. Την αφορμή για αυτή την Επιτροπή Αισθητικής, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, μου την έδωσε ένας συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος πριν από 25 χρόνια ήμασταν συνάδελφοι, καλός δημοτικός σύμβουλος, δεν μπορώ από το όνομά του, ο οποίος πριν από δύο μισή μήνες, με βρήκε στο δρόμο εκεί στον παραλιακό, με φώναξε και μου είπε: «Φίλε Νίκο, μετά από 24-25 χρόνια οφείλω να σου ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί όταν πρωτομπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο αρχές δεκαετίας του 90 και μας μετέφερες ότι και έκανες πρόταση να ξεκινήσουμε τις χρήσεις γης μέσα από το παραδοσιακό μας σύνολο που ήταν η παλιά πόλη, τη ΣΚΟ, και στη συνέχεια να τις επεκτείνουμε και σε άλλα κομμάτια, αυτός που έβαλε, που είχε ισχυρή αντίσταση, χωρίς να το ξέρεις, ήμουν εγώ», μου είπε ο ίδιος. Α, δεν το επιθυμούσε λοιπόν? Όχι, δεν το επιθυμούσε. Κόντραρα την πρότασή σου στον Κώστα τον Καΐσερλη, πέρασε η δική μου άποψη, μου λέει, γιατί εγώ ήμουν ο ισχυρός εκείνη την περίοδο, και δυστυχώς δεν πέρασε η πρότασή σου, γιατί τώρα θα είχαμε μια άλλη πόλη και ενδεχομένως και ένα άλλο νησί. Άλλο νησί, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ξέρετε, και είπα σε κάποιους συναδέλφους τελευταία ότι αφού έγινε αυτό, δεν θα ήθελα, λέω πάλι, μετά από 10-15 χρόνια, αν ζούμε, να με βρει ένας από τους συναδέλφους και να πει: «Ξέρεις ρε Νίκο, συγγνώμη, αλλά τότε εγώ κόντρα, ας πούμε, μια πρόταση». Η Επιτροπή Αισθητικής είναι μια επιτροπή που θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Αποφασιστικό χαρακτήρα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Δεν μπορούν να προκύψουν κάποιοι κανονισμοί που... Υπάρχουν. Υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας, τον οποίο ψηφίσαμε το 2007-2008. Για παράδειγμα, τα καταστήματα που είναι στην παραλιακή μέτωπο, στο παραλιακό μέτωπο, δεν θα έπρεπε να έχουν έτσι και μια σχετικότητα με την θάλασσα, σαν με το νησί? Άκουσα σου πω κάτι. Επειδή υπάρχουν ορισμένοι μύθοι που πρέπει να τους καταρρύψουμε. Όταν το 2007 ξεκίνησε να γίνεται η παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο,
Είχα τη χαρά να είμαι υπεύθυνος του προγράμματος αυτού, αλλά δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα κράτησε και η παρέμβαση κράτησε περίπου ένα χρόνο και κάτι, και στη συνέχεια η παράταξη αποφάσισε να μεταφέρει την αρμοδιότητα στην Επιτροπή Οικονομικών. Εκεί χάλασε η συνταγή. Αν είχαμε συνέχεια, γιατί δεν είχαμε συνέχεια σε εκείνη την παρέμβαση το 2007, αν είχαμε συνέχεια, να είσαι σίγουρη ότι η παράταξη Δύναμη Αλλαγής δεν θα έχανε τις εκλογές το 2010. Δεν θα τις έχανε. Τις έχασε όχι γιατί και αυτός ο μύθος πρέπει να καταρριφθεί. Κάποιοι λένε τις έχασε για τις πέργολες και τους ταξιτζίδες. Εγώ πιστεύω ότι τις χάσαμε γιατί δεν συνεχίσαμε αυτό που ξεκινήσαμε τον πρώτο 1,5 χρόνο. Την ανάπλαση, λοιπόν. Ακριβώς. Την αναβάθμιση της εικόνας και των λειτουργιών της πόλης. Για να καλμάρουμε λίγο τα πράγματα, επειδή άρχισαν διάφορες φωνές και εγώ καταλαβαίνω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αρχίζουν να γράφουν πάλι βέβαια ανώνυμα, αυτή η Επιτροπή θα προχωρήσει σε ήπιες παρεμβάσεις. Δεν θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις παρανομιών που πρέπει να παρέμβει η Πολεμία ή η Αρχαιολογική Υπηρεσία κτλ. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα προχωρήσουμε σε ήπιες παρεμβάσεις, απλές, οι οποίες όμως όταν υλοποιηθούν, τότε θα δείτε μία άλλη πόλη. Και μιλάω για την πόλη, γιατί σε πρώτη φάση η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το σύνολο του νησιού, αλλά σε πρώτη φάση οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν από την πόλη και θα πηγαίνουμε προς τα πάνω. Γιατί μη μου πείτε ότι υπάρχει ένας πολίτης, ένας κόος πολίτης, ο οποίος λέει ότι αυτή τη στιγμή η εμφάνιση της πόλης είναι σε θετική κατεύθυνση, ή για να ξεφύγουμε και από την πόλη πάμε στη Ζιά. Αυτό το έσχος που συμβαίνει εκεί πάνω, και μιλάμε για παραδοσιακούς οικισμούς, και πραγματικά δηλαδή είναι λυπηρό να βλέπει κανείς τη Ζιά έτσι όπως την καταντήσαμε. Για να μην πάμε στην Καρδάμενα. Για τα κτίρια μιλάτε ή για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει? Εγώ μιλάω, τα κτίρια γίνανε, οι παρεμβάσεις γίνανε, αλλά αν μπορούσε κάποιος να δώσει ένα δρόμο σε ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν θα έχουν κόστος, αλλά να καταλάβουν οι πολίτες ότι πρέπει να τις κάνουν, γιατί η αισθητική δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Η αισθητική διέπεται από κάποιους κανόνες και από κάποιες επιστήμες. Οι άνθρωποι λοιπόν που θα δουλέψουν σε αυτή την επιτροπή, που θα προσφέρουν οικειοθελώς και εθελοντικά την... ξέρετε, την αισθητική τους άποψη, τίποτα άλλο. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη, είναι με τη φωτογραφία, είναι καλλιτέχνες, και έχω μία λίστα ονομάτων. Η αλήθεια, έχω έρθει σε επαφή μόνο με δύο από τους 20 περίπου που έχω. Η επαφή δεν είναι εύκολη. Οι άνθρωποι αυτοί αμφισβητούν την ικανότητα ή τη δυνατότητα ή τη θέληση τη δική μας να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα. Βέβαια αυτό συμβαίνει σε κάθε τι καινούργιο. Ακριβώς. Όταν όμως τους λέμε, εγώ τουλάχιστον τους μεταφέρω, ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν δεν θα έχουν να κάνουν με παρανομίες που έχουν γίνει. Είναι παρεμβάσεις μόνο αισθητικές. Και να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ναι, για δώστε μας. Εγώ ξέρω που το πάτε και θα σας πω, κύριε Κανταρζή, ότι πάρα πολλές φορές φίλοι από άλλες περιοχές της Ελλάδος που έρχονται στον παράδεισό μας, διότι θεωρώ ότι το νησί μας είναι και ευλογημένο και παραδεισένιο, μου λένε ότι είστε ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, αλλά έχετε έλλειψη αρχιτεκτονικής. Δεν είναι έλλειψη αρχιτεκτονικής, έλλειψη αισθητικής είναι. Η αρχιτεκτονική υπάρχει, η έλλειψη αρχιτεκτονικής υπάρχει στο σύνολο της Ελλάδας. Και αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να παρέμβει ένας δήμος ή μια επιτροπή σε ένα αρχιτέκτονα και να του πει μην κάνεις αυτό, από τη στιγμή που ο νόμος του το επιτρέπει. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν οικισμοί που απαγορεύεται να γίνουν, για παράδειγμα να βάλουμε αλουμίνια στα παράθυρα, αλλά δεν υπάρχει ούτε έλεγχος, δυστυχώς. Αυτό συμβαίνει και στην ΚΟ. Βέβαια συμβαίνει και στην ΚΟ. Αλλά δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι στην Ίστρο απαγορεύεται. Σε οικισμούς στη Ζιά υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όμως δεν τις ακολουθεί κανείς. Αλλά σας λέω, δεν πάω εκεί εγώ. Δεν πάμε εκεί, είναι πολύ μακριά αυτό. Εγώ θέλω να σας πω ότι η ΚΟΣ έφτασε στο σημείο 0. Δεν πάει πιο κάτω. Αυτό που ζούμε δηλαδή και αυτό που θα ζήσουμε το χειμώνα είναι τραγικό.
σε οικονομικό επίπεδο εννοώ. Αφού λοιπόν δεν πάει παρακάτω, είναι ώρα να κάτσουμε να σκεφτούμε τι ήταν αυτό που ανέβασε αυτό το νησί, ποια ήταν τα λάθη που κάναμε από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, γιατί πάλι τώρα οι νέοι επιχειρηματίες, οι νέοι άνθρωποι που είναι στην ΚΟ, θα ξεκινήσουν πάλι μια πορεία ανωδική, γιατί έτσι γίνεται κύκλος είναι η ανάπτυξη, μια ανωδική πορεία να προσπαθήσουν μετά από κάποια χρόνια να φέρουν την ΚΟ στα επίπεδα που ήταν πριν από ορισμένα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, στον τουρισμό της. Εκεί λοιπόν θα πρέπει πολύ πολύ προσεκτικά να δούμε τι κάναμε λάθος. Και εγώ τουλάχιστον, αν θέλεις να σου μεταφέρω την εμπειρία μου, εγώ θεωρώ ότι ο πρεσβευτής σε αυτή την προσπάθεια, πέρα από την αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων στην πόλη, και πάλι επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για μεγάλες επενδύσεις, μιλάω για μικρές παρεμβάσεις. Ο πρεσβευτής δεν είναι ούτε ο θεσμικός παράγοντας, δηλαδή να φεύγει ο δήμαρχος ο οποίος τρελάθηκε να τρέχει από εδώ και από εκεί για να προσπαθήσει και τα λοιπά να ανατρέψει το κλίμα, ούτε λοιπόν οι θεσμικοί παράγοντες είναι πρεσβευτές, ούτε καν οι ίδιοι οι πράκτορες και οι δημοσιογράφοι. Ο πρεσβευτής είναι ο τουρίστας που έρχεται εδώ. Ναι. Και ο τουρίστας που έρχεται εδώ με τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να μεταφέρει τη φωνή του και την εικόνα του σε όλο τον κόσμο. Αυτό έκανα μόλις τώρα που έρχεται. Λοιπόν, ακριβώς. Αν λοιπόν ο τουρίστας που έρχεται εδώ συνεχίσει να φεύγει με μία εικόνα στρεβλή, τότε να ξέρετε ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να ισορροπήσει και να ανακάμψει η οικονομία. Αν όμως καταφέρουμε να του δώσουμε σωστές εικόνες, τουλάχιστον να πλησιάσουμε λίγο τις εικόνες αυτές που βάζουμε στις μπροσούρες μας και στέλνουμε προς τα έξω, γιατί δεν είναι αυτή η εικόνα της ΚΟ. Όταν έρθει ο επισκέπτης, ξέρετε, μας το μάτι μας είναι εθισμένο στο κακό, στην κακουγουστιά. Περνάμε από ένα δρόμο και δεν δίνουμε σημασία. Ναι, γιατί έχει εθιστεί το μάτι μας. Ο Ευρωπαίος που έρχεται, ο οποίος ζει τα ιστορικά του κέντρα, γιατί σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις έχει το ιστορικό κέντρο κτλ. Αυτός λοιπόν δεν έχει εθιστεί στην κακή εικόνα και έρχεται εδώ και βλέπει αυτές τις εικόνες στην ΚΟ και λέει: αυτό είναι το νησί που μου πλασάρεται. Επιπλέον υπάρχουν πρακτορία έξω τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γυρίσει πολύ εναντίον της ΚΟ. Και το ακούμε από όλους τους επισκέπτες που έρχονται εδώ, λένε: πήγαμε σε ένα πρακτορείο να κλείσουμε, να έρθουμε στην ΚΟ και μας λέγανε: μην πάτε γιατί είναι βρώμικοι, γιατί είναι γεμάτοι μετανάστες, δεν υπάρχει ηρεμία κτλ. Και έρχονται και βλέπουν την άλλη κατάσταση και λένε: μα γιατί μας είπαν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έχουμε και εχθρούς εκτός των τυχών.